Προβλήματα που έχουν να κάνουν με την αποτύπωση των στοιχείων αγροτών στα τιμολόγια της ΔΕΗ, που κάνουν χρήση του ειδικού τιμολογίου που διέπει τη χρήση ρεύματος σε αγροτικές εγκαταστάσεις, επισημαίνονται σε επιστολή που έφτασε στα χέρια αρκετών καλλιεργητών. Από τα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, είχαμε αρκετούς αγρότες οι οποίοι είχαν λάβει ειδοποίηση με επιστολή από τη ΔΕΗ για να προβούν σε κάποιες ενέργειες σχετικά με το αγροτικό ρεύμα που είχαν σε γεωτρήσεις ή για την άρδευση με κάποιο τρόπο αγροτεμαχίων τους. Οι περιπτώσεις αυτές ζητούσαν την προσκόμιση του αντιγράφου της αίτησης του ΟΣΔΕ και πάνω σε αυτό παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα και αφορούν κυρίως ότι μπορεί το ΟΣΔΕ να υποβάλλεται από κάποιον άλλον από αυτόν που είναι ο ιδιοκτήτης του ρεύματος. Υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες της γεώτρησης να μην έκαναν ΟΣΔΕ, είτε γιατί είχαν πέσει χαμηλά στις επιδοτήσεις, είτε γιατί μπορεί κάποιοι να ήταν για κάποιο λόγο να μην θέλαν να φαίνονται με αγροτικά εισοδήματα. Και τέλος υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που επειδή δεν ήταν υποχρεωτικό, ο παραγωγός θεωρούσε επουσιώδες να δηλώσει τον αριθμό της παροχής ή να δείξει ότι είναι ηλεκτροδοτούμενο το χωράφι και έτσι δεν αναφέρονταν αυτά τα στοιχεία πάνω στην αίτηση του ΟΣΔΕ. Υπάρχει μια επικοινωνία από τη μία με την ΔΕΗ και περιμένουμε κάποιες διευκρινήσεις για να δούμε τι θα γίνει, μιας και η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη. Τι θα γίνει δηλαδή σε αυτούς που δεν απεικονίζονται όπως θα ζητάει η ΔΕΗ τα στοιχεία επάνω στη δήλωση του ΟΣΔΕ. Και επιπλέον έχουμε κάνει και επικοινωνία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί για να γίνει οποιαδήποτε διόρθωση πρέπει να δοθεί η κατάλληλη εντολή και να επιτραπεί να υλοποιηθούν αυτές οι διορθώσεις. Ο κίνδυνος του να χάσουν αυτές τις ευνοϊκές ρυθμίσεις είναι ορατός, λόγω του ότι αυτή η επιστολή για τις διαδικαστικές εκκρεμότητες που έχουν έφτασε καθυστερημένα σε αυτούς, αφού είχε κλείσει η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ, από όπου απαιτείται βεβαίωση για να πάρουν το ρεύμα με αγροτικό τιμολόγιο. Που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν θα υπήρχαν προβλήματα εάν αυτή η επιστολή είχε δοθεί έγκαιρα, δηλαδή η ΔΕΗ θα έπρεπε να ξέρει ότι το ΟΣΔΕ έχει κάποια περίοδο που υποβάλλεται, άρα θα ήταν πιο χρήσιμο για τους παραγωγούς να έχουν ενημερωθεί από το Μάρτιο, τον Απρίλιο, πριν δηλαδή κλείσει η διαδικασία του ΟΣΔΕ, από τη μία, και από την άλλη, το ΟΣΔΕ είναι ένα σύστημα που αφορά τις επιδοτήσεις, ναι μεν πλέον είναι ένα απαραίτητο έγγραφο για πολλά πράγματα, τώρα είναι και το αγροτικό ρεύμα, άλλες περιπτώσεις είναι τα αγροτικά αυτοκίνητα, είναι οι άδειες λαϊκής, φυσικά είναι η ασφάλιση ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειάζεται να αποδείξεις ότι καλλιεργείς κάποια, ότι έχεις κάποια εκμετάλλευση και την καλλιεργείς. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα σύστημα που κυρίως αφορά τις επιδοτήσεις και επειδή πρέπει να γίνονται επεξεργασίες για να γίνουν στον χρόνο τους που πρέπει ή πληρωμές, αυτό το σύστημα πολλές φορές είναι κλειστό. Που σημαίνει ότι και να ζητάνε παραγωγή να γίνουν κάποιες διορθώσεις, αυτές δεν είναι εφικτό να γίνουν. Ελπίζω να δοθεί λύση, να δοθεί τρόπος διόρθωσης αυτών των στοιχείων ή αν δεν μπορεί να διορθωθεί σε αυτό το διάστημα, να δώσει μία ανοχή η ΔΕΗ ώστε στο καινούριο ΟΣΔΕ να συμπληρωθούν τα στοιχεία με τον τρόπο που απαιτούνται προκειμένου η παραγωγή να μην χάσουν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του αγροτικού ρεύματος. Γι' αυτό και ζητούν την ανοχή της ΔΕΗ προκειμένου να ρυθμιστεί το συγκεκριμένο θέμα, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν χρήση του αγροτικού ρεύματος, αφού η επεξεργασία των στοιχείων στην πλατφόρμα του ΟΣΔΕ, όσο είναι κλειστή, είναι αδύνατη.